καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είναι η σύντομη ενημέρωση από τη διαδικτυακή τηλεόραση των παραπολιτικών. Αντίκτυπο στα κυβερνητικά κλιμάκια και στη Βουλή είχε η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στον εκδότη της εφημερίδας Γιάννη Κουρτάκη μονοπολούν από το πρωί τη συζήτηση στα πηγαδάκια του Αντευκτηρίου, με τους βουλευτές να κατατείνουν στην άποψη ότι όταν αλλάξουν τα πράγματα, άπαντες θα κληθούν από τον Αντώνη Σαμαρά σε εξεταστική ή προανακριτική για να εξηγήσουν πώς και γιατί τον ενέπλεξαν με την υπόθεση Νοβάρτης. Στη συνέντευξή του, Αντώνη Σαμαρά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι δόλοι τη κυβέρνηση προανακαίλουν, στείλουν και σπηλώνουν, ξεκαθαρίζοντα ότι θα κάτσει στο σκαμνί όλου του σκευωρού. Ακόμη ξεκαθάρισε ότι του περιμένει, ότι θα του πάει μέχρι τέλου και ότι δεν αστείευεται. Αναφερόμενο στην οικονομία, είπε: «Εμεί μειώναμε φόρου και ταυτόχρονα μειώναμε τα θηριώδη ελλείμματα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ γονάτισε τη χώρα. Η κυβέρνηση Τσίπρα κατάφερε μόνο μέσα σε 6 μήνες να στοιχήσει τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια. Ποτέ κυβέρνηση δεν κατάφερε να κάνει σε τόσο λίγο χρόνο τόσο τεράστια ζημιά», σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός. Μπαράζ διαψεύσεων είχαμε σήμερα από το γραφείο τύπου της Αρχιεπισκοπής για τα δημοσιεύματα που αναφέρθηκαν στη συνάντηση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι διαψεύσεις αφορούν συγκεκριμένα δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τύπου που έκαναν λόγο για συνάντηση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν από την επίμαχη Συμφωνία Πολιτείας και Εκκλησίας. Νωρίτερα, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, μιλώντας στο Sky, υπογράμμισε ότι οι Μητροπολίτες που αντέδρασαν στη Συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου ήταν 73 από τους 82, αριθμός που μπορεί και να αυξηθεί αν η κυβέρνηση επιμείνει στις προτάσεις της. Κατηγορηματική εμφανίστηκε από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη, λέγοντας ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμου. Ακόμη επανέλαβε ότι από θέση αρχής η αξιωματική αντιπολίτευση διαφωνεί με την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των κληρικών, μόνο και μόνο για να κάνει η κυβέρνηση προεκλογικές προσλήψεις. «Δεν είναι δυνατό οι φορολογούμενοι να πληρώσουν και τους κληρικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους», τόνισε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντίρρηση για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Την ίδια ώρα τη δική του απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας των Συντακτών έδωσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Αναφέρει ότι το ραντεβού όχι μόνο δεν ήταν κρυφό, αλλά έγινε 13 μέρες πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου. Μάλιστα, επεσήμαινε ότι η επίσκεψή του στις 24 Οκτωβρίου είχε ως σκοπό να προσκαλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό των Θεοφανίων. Ακόμη, ζήτησε από την εφημερίδα των Συντακτών να απαντήσει σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη συμφωνία Τσίπρα-Αρχιεπισκόπου και δεν δίστασε μάλιστα να πει ότι η εφημερίδα των Συντακτών εφαρμόζει την προπαγάνδα «Ρίξε λάσπη» και στο τέλος κάτι θα μείνει. Να αλλάξουμε θέμα, καθώς έχουμε τις πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις για την υπεροχή του υποψήφιου για την περιφέρεια Αττικής Γιώργου Πατούλη, σημερινού δημάρχου Αμαρουσίου. Σε έρευνα που διεξήγαγε η Άλκο για λογαριασμό των παραπολιτικών, ο κ. Πατούλη συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 25% έναντι 15% της Ρένας Δούρου και 11% του Γιάννη Γουρού. Στο ερώτημα αν οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από το έργο και τη δράση της περιφέρειας, η επικρατέστερη απάντηση είναι καθόλου, σε ποσοστό 45%. Όταν η ερώτηση προσωποποιείται στο έργο και τη δράση της Ρένας Δούρου, η ίδια απάντηση εκτοξεύεται στο 50%. Τα παραπολιτικά θα παρουσιάζουν κάθε μήνα και μέχρι τις κάλπες συχνότερο εκλογικό βαρόμετρο σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τώρα, στο χώρο της διεκδίκησης των αναδρομικών μπαίνουν και οι υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει το σχετικό αίτημα στο λογιστήριο του Κοινοβουλίου. Η αίτηση δεν αφορά μόνο τους μόνιμους, αλλά και τους συμβασιούχους, όπως επίσης και τους μετακλητούς. Οι περίπου 1.100 υπάλληλοι της Βουλής διεκδικούν επιδόματα αδείας, καθώς και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα από το 2013 μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, στο παρελθόν είχαν στοχοποιηθεί επειδή λάμβαναν 16 μισθούς, ενώ διατηρούσαν ορισμένα προνόμια, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Όπως αναφέρουν, δεν έχουν πλέον κανένα απολύτως προνόμιο, γιατί έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Περίπου μισή ώρα διήρκησε η συνάντηση της Φόφης Γεννηματά με τον Κώστα Σιμίτη στον απόϊχο της διαταγής για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην Πρωθυπουργού. Μετά το τέλος της συνάντησης, η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα μείνουν με τη λάσπη στα χέρια, γιατί θα μας ξαναβρούν μπροστά τους», είπε χαρακτηριστικά η Φόφη Γεννηματά, ενώ οι συνεργάτες της, σε άτυπη ενημέρωση που εξέδωσαν για το ζήτημα της σκανδαλολογίας, επισήμαναν πως όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποτύχει σε όλα στη διακυβέρνησή του και αυτή η αποτυχία πρέπει να συγκαλυφθεί με αντιπερισπασμούς.
Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχοβίτη ο πρόεδρος του ΕΝΕΑ Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Ιωάννης Τσιάλτας. Μέσα από σχετική επιστολή κατηγόρησε τον ΙΠΑΑΤ για αδυναμία, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη λειτουργία του φορέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξαν οι εξελισσόμενοι σχεδιασμοί άλλων Υπουργείων να διασπάσουν τον επίσημο έλεγχο τροφίμων και με τον τρόπο αυτόν να υπονομεύσουν όλο το έργο που έχει επιτευχθεί με την ίδρυση και λειτουργία του ΕΦΕΤ. Τέλος, κατήγγειλε τη νέα πολιτική ηγεσία για εμφανή αδιαφορία στην αντιμετώπιση του θέματος. Και να πάμε τώρα στην οικονομία, καθώς εκτός ατζέντας βρέθηκε το ελληνικό ζήτημα στην έκτακτη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Εκτός τέθηκε και το ζήτημα της Ιταλίας, όπως και η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει με την Επιτροπή σχετικά με τον προϋπολογισμό της. Απέναντίας, στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν τα θέματα εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως η γαλλογερμανική πρόταση για έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, η τραπεζική ενοποίηση και η μεταρρύθμιση του ESM. Σε ό,τι αφορά την τραπεζική ενοποίηση, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την εξασφάλιση ρευστότητας σε εξυγιάνσεις τραπεζών, καθώς και για τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα κοινό δίχτυ ασφαλείας για το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης των τραπεζών πριν από το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ESM, οι υπουργοί οικονομικών συζήτησαν τη σχέση του με τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα και στο θυελλώδες θέμα του Brexit, την επίσημη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ενέκρινε το μεσημέρι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, διασφαλίζοντας την ενότητα των 27. Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι το αν η συμφωνία εγκριθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως συγκεκριμένα είπε ο Γκέρνοντ Μπλούμελ, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αυστρίας και Προεδρεύων του Συμβουλίου. Ακόμη ένα άλλο ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν η Τερέζα Μέι θα καταφέρει να περάσει το Brexit από τη Βουλή των Κοινοτήτων με τις επόμενες μέρες να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Θυμίζουμε ότι η Βρετανίδα Πρωθυπουργός θα ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσει εκ νέου τις λεπτομέρειες του διαζυγίου. Στο στρατόπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκάθαρο είναι το μήνυμα προς το Λονδίνο ότι αυτή είναι η συμφωνία και δεν υπάρχει άλλη. Ας πάμε τώρα στα αθλητικά. Την Bayern Μονάχου στη Γερμανία αντιμετωπίζει αύριο στις 9.30 το βράδυ ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν σήμερα για το Μόναχο προκειμένου να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους εν ώψη της σημαντικής αυτής αναμέτρησης με μοναδικό στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Οι Πειραιώτες πρέπει να δείξουν την αξία τους και να αντιδράσουν άμεσα για να σβήσουν τις τρεις ήττες στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα του David Blatt θα αγωνιστεί χωρίς τον Αξέλ Τουπάν, καθώς θα μείνει σχεδόν 10 ημέρες εκτός δράσης μετά τον τραυματισμό του. Η ΑΕΚ τώρα θα αγωνιστεί ενάντια στην Antwerp στο Βέλγιο εν ώψη του Basketball Champions League, με την επιστροφή του Xavier Atan Mays να είναι πάρα πολύ πιθανή. Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι θέλει να συνεχίσει την νικηφόρα πορεία της, επιδιώκοντας να φτάσει στην έκτη διαδοχική νίκη της στον Όμιλο και να κλειδώσει από νωρίς την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για αυτή την ώρα, έτσι όπως τις κατέγραψε η ομάδα των παραπολιτικών. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στους 90,1 στο ραδιόφωνο και στο www.parapolitica.gr στο διαδίκτυο. Από εμάς, καλό απόγευμα.